Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και την Έλλη Κοκάλη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με αυτή την φρικαλαία υπόθεση. Να ξεκινήσουμε, Έλλη, καλησπέρα από το χρονικό και πώς οδηγηθήκαμε σταδιακά στην αποκάλυψη των φρικτών αυτών γεγονότων. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Φρικαλαία, όπως ακριβώς την περιέγραψες, είναι η υπόθεση η οποία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των αστυνομικών και μέσα από τις καταθέσεις του ανήλικου παιδιού, τη μαρτυρία της μητέρας του, των μελών της οικογένειάς του που αντιλήφθηκαν ότι κάτι φρικτό συνέβαινε και κατέφυγαν στην ασφάλεια Ηρακλείου και το γραφείο ανηλίκων, το οποίο ανέλαβε σιγά σιγά να ξετυλίξει το κουβάρι αυτής της πραγματικά δυσόδους και ανατριχιαστικής υπόθεσης. Όπως όλα δείχνουν, ένα 15χρονο σήμερα αγοράκι είχε πέσει στα χέρια του 66χρονου, ο οποίος εμφανίζεται ως κριτικός καλλιτέχνης, είναι αρκετά γνωστός στην τοπική κοινωνία, ο οποίος φαίνεται να ξεκίνησε την προσέγγιση του ανήλικου αγοριού από το 2018. Επικαλέστηκε, μιλώντας στο παιδί, φιλική του σχέση, γνωριμία του με τους γονείς του, για να βρίσκεται συχνά κοντά του και σιγά σιγά φαίνεται ότι καλλιεργούσε το κλίμα με υπομονή προκειμένου να καταφέρει να πετύχει το στόχο του και το παιδί να εξελιχθεί πραγματικά σε έρμεό του. Από το 2018 λοιπόν ουσιαστικά το παρενοχλούσε, σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας που σχηματίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, και το 2020 είχαμε πλέον το αρρωστημένο ξέσπασμα που περιέγραψε το παιδί σε βάρος του από την πλευρά του 66χρονου. Ένα αρρωστημένο ξέσπασμα το οποίο φαίνεται ότι κλιμακώθηκε το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο και μετά, όταν ο 66χρονος φαίνεται ότι επιχείρησε να πασάρει το 15χρονο και σε άλλους, ανάμεσα στους οποίους και ένας γιατρός, το όνομα του οποίου συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία. Όλα αυτά υπό το βάρος των απειλών, έτσι. Ακριβώς. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα του παιδιού, που κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, έπιασε στα χέρια της το κινητό του τηλέφωνο και άρχισε να ψάχνει. Βίντεο και φωτογραφίες και μηνύματα την σόκαραν κυριολεκτικά. Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της όταν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε. Και από εκεί και πέρα προσέγγισε το παιδί και μαζί έφτασαν στην αστυνομία με στόχο να σταματήσει αυτή η υπόθεση, να σώσει το παιδί της και, όπως λέει, να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για το πώς πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από κάθε τέτοιου είδους επιβολή. Να σας πω ότι, όπως φαίνεται, ο 66χρονος το 2020 φέρεται να βίασε για πρώτη φορά το αγοράκι και από εκεί και πέρα το εξανάγκαζε με το δικό του κινητό τηλέφωνο να τραβά φωτογραφίες δικές του, είτε γυμνές είτε μόνο με εσώρουχα, και άλλο περιεχόμενο το οποίο του έστελνε από το κινητό του τηλέφωνο και εκείνος στη συνέχεια διοχέτευε αυτό το υλικό είτε σε 3 ψεύτικους λογαριασμούς στο Instagram που δημιούργησε με τις φωτογραφίες του παιδιού, είτε σε μία πλατφόρμα στην οποία καταφεύγουν άνθρωποι με εξίσου αρρωστημένες ορέξεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια των αρχών. Ο οποίος είχε στείλει υλικό σε 29 χρήστες. Τα ψηφιακά ίχνη 29 χρηστών, 29 ατόμων που επισκέφθηκαν και τα προφίλ στο Instagram και τη συγκεκριμένη πλατφόρμα βλέποντας, αντλώντας υλικό πορνογραφικό από το παιδί, αναζητά στη συνέχεια η αστυνομία. Αυτό που έχουμε σίγουρα είναι το πρώτο άτομο το οποίο εμπλέκεται σε μικρότερο βαθμό, είναι ο συγκεκριμένος γιατρός. Να σας πω, για να αντιληφθούμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Η δικογραφία σε βάρος του 66χρονου σχηματίζεται για βιασμό κατ' εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους είτε ενώπιόν τους κατ' εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, μαστροπία κατ' εξακολούθηση, παράνομη βία κατ' εξακολούθηση. Είναι αυτό που είπες, Κατερίνα, με το καθεστώς βίας. Τι έκανε, πήγαινε,
είτε έξω από το σχολείο, είτε έξω από χώρους όπου έκανε δραστηριότητες εξωσχολικές το παιδί, το περίμενε με το αυτοκίνητό του και με απειλές το ανάγκαζε να μπαίνει στο αυτοκίνητο, ακόμη και με μαχαίρι έχει περιγράψει το παιδί ότι το απειλούσε, να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να τον ακολουθεί για να συνεχίσει η ιστορία με ό,τι φρικτό μπορούμε να αντιληφθούμε. Το απειλούσε ότι θα κάνει κακό στους γονείς του και τα αδέλφια του, εάν έλεγε σε κανένα τι ακριβώς συμβαίνει. Η δικογραφία, όπως είπαμε, περιλαμβάνει ένα ακόμη πρόσωπο, τον γιατρό, ο οποίος είναι 46χρονος, είναι γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο συγκεκριμένος διώκεται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και έχει τεθεί και σε αργία, Έλλη. Ταυτοποίησαν τα στοιχεία του, ενημέρωσαν τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται ήδη σε αργία παρά το γεγονός ότι δεν έχει συλληφθεί λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου. Μάλιστα. Και οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται είναι δευτερεύουσες. Τι συνέβη, είναι ένα από τα τρία πρόσωπα στα οποία παρέπεμψε ο 66χρονος, σύμφωνα με την κατάθεση του 15χρονου, το παιδί, ώστε να το εκμεταλλευτούν με τον ίδιο τρόπο. Να σας πω ότι δεν φαίνεται να υπήρξε σωματική επαφή του γιατρού με το παιδί, γι' αυτό και έχουμε την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, που σημαίνει είτε ότι το προκάλεσε, είτε ότι προχώρησε σε άσεμνες προτάσεις χωρίς να έχει προχωρήσει σε πράξεις βιασμού ή σεξουαλικού καταναγκασμού, όπως κατηγορεί το 66χρονος. Η αστυνομία προχώρησε σε έρευνα και στο σπίτι προφανώς του 66χρονου, αλλά και στο σπίτι του γιατρού. Προφανώς εδώ αναζητούνται και περαιτέρω στοιχεία σε αυτή την υπόθεση, η οποία δεν ξέρουμε και το εύρος της, έτσι. Φαίνεται ότι έχει μεγάλο εύρος και ότι θα χρειαστεί πολύ ακόμη έρευνα σε βάθος από τις αρχές για να δούμε πού ακριβώς φτάνει. Όπως είναι φυσικό στη συνείδηση του κάθε ενός, η συγκεκριμένη υπόθεση παραλληλίζεται με την υπόθεση του Κολωνού. Να δούμε λοιπόν μέχρι πού θα φτάσει. Οι αστυνομικοί είχαν τα στοιχεία στα χέρια τους εδώ και αρκετές ημέρες και έψαχναν τρόπο για να πέσει στα χέρια τους ο 66χρονος Λιράρης. Περίμεναν λοιπόν καρτερικά. Εισέβαλαν στο σπίτι του σήμερα και ενεργοποίησαν το αυτόφορο όταν κατέσχεσαν ένα σουγιά και κάποια φυσίγγια. Από εκεί και πέρα άρχισαν να ξυλώνουν τα πάντα μέσα στο σπίτι. Έχουν κατασχέσει 10 κινητά τηλέφωνα, 2 ακόμη κάρτες SIM, 2 κάρτες αποθήκευσης microSD, ένα τάμπλετ και ένα φορητό υπολογιστή. Στοιχεία τα οποία θα αξιοποιηθούν από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας στην Αθήνα, προκειμένου να εντοπιστούν οι διασυνδέσεις του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο, όπως σας είπαμε, πέρα από τα ψεύτικα προφίλ στο Instagram, είχε φορτώσει ανάλογο υλικό και σε πλατφόρμα αντίστοιχη γνωριμιών και στις οποίες φιλοξενείται πορνογραφικό υλικό με ανήλικα παιδιά. Μάλιστα, ενώ υπάρχει και μία ακόμα, Έλλη, φρικαλέα λεπτομέρεια σε όλο αυτό που μας περιγράφεις. Να σας πω ότι ο ίδιος, σύμφωνα με το συνήγορό του, φαίνεται να είναι αρνητικό σε όσα του αποδίδονται. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει ένα τεράστιο σοκ στο οικογενειακό του περιβάλλον, όπως μας μεταφέρεται. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην αποδέχεται όσα του αποδίδονται. Mm-hmm. Όμως αύριο, πολύ νωρίς το πρωί, στις 8.30 το πρωί, θα κληθεί να καταθέσει προανακριτικά εδώ στις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια θα πάει στο δικαστικό μέγαρο για την υπόθεση με τα είδη οπλισμού που βρέθηκαν στο σπίτι του. Θα δούμε αν στο διάστημα αυτό θα έχει εκδοθεί και το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, το οποίο αναμένεται. Υπάρχει η πληροφόρηση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει εμπλακεί, έχει κατηγορηθεί, έχει εμπλακεί σε υπόθεση κατά την οποία φαίνεται τουλάχιστον να παρενόχλησε σεξουαλικά και ένα κοριτσάκι. Μάλιστα, λοιπόν, αύριο ενώπιον του εισαγγελέα ο 66χρονος μουσικός, λοιπόν. Έλλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ.